Κύριος Αθανασίου εδώ. Καλημέρα σας κύριε, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά εσείς? Όλα καλά. Φαντάζομαι γράφεις με χέρια και με πόδια γράφεις τώρα, 100%. Ναι. Ωραία. Αλλά είμαι εδώ μαζί σας, στην παρέα σας, στο πλευρό σου. Ωραία. Για πες μου ρε Συνήκος, τι άκουσες, εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ από κοντά, τι είναι αυτό που στο δικό σου το μυαλό είναι η είδηση που βγήκε σήμερα? Νομίζω θα πρέπει να χωρίσουμε σε δύο κομμάτια τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο στην προηγούμενη Sport FM 94,6 ο Γιάννης Αλαφούζος. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την επίθεση που εξαπέλυσε στην ΑΕΚ, κατηγορώντας την ότι έκλεψε το φετινό πρωτάθλημα και ότι κόλλησε COVID τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι σε αυτό το 0-0 στη Λεωφόρο. Αυτό έχει να κάνει με το ένα κομμάτι, τον όσον είπε, την άποψή του δηλαδή για το που κρίθηκε το φετινό πρωτάθλημα αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλώντας για μια ανέντιμη συμμαχία η οποία οδήγησε τον Παναθηναϊκό να παίξει κομμάτι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, έχοντας 16 μεγάλα κρούσματα COVID και αυτή την κομική και αυτή αναβολή των 24 ώρων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό, με την απόλυτη στήριξή του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτ, που έφταξε μέλη για τον Σέρβο προπονητή. Μας αποκάλυψε κιόλας ότι χθες το βράδυ ήταν μαζί και συζήτησαν τα πάντα για την επόμενη μέρα, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε όσον αφορά την νέα αγωνιστική περίοδο του Παναθηναϊκού, και ο στόχος της ομάδας είναι στις 14-15 Ιουνίου που ξεκινάει η νέα σεζόν να βρίσκονται στο κοροπή 3-4 καινούργιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενισχύσουν τον Παναθηναϊκό σε σημαντικό βαθμό για να καταφέρει να πετύχει τον πρώτο του μεγάλο στόχο μέσα στη χρονιά, που δεν είναι άλλος από το να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται στα προκριματικά του Champions League. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, κάθε ένας ο οποίος βιώνει ένα πρωτάθλημα από μέσα, όπως ο Γιάννης Αλαφούζος και όλοι οι παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτό το play-off, προφανώς και έχουν μια εικόνα ή τέλος πάντων μια άποψη που δεν μπορούμε να έχουμε πολύ εύκολα όσοι παρατηρούμε απ' έξω εμείς. Μαθαίνουμε, ακούμε, διαβάζουμε πολλά, εντάξει, προφανώς. Αλλά ξέρεις, όταν συμμετέχεις από μέσα, μπορεί να έχεις μια πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν αυτό το οποίο εγώ λέω ότι καλό θα είναι να το συζητήσουν μεταξύ τους κάποια στιγμή, γιατί έτσι όπως το πάνε το πράγμα στο ποδόσφαιρο, προς τα μπρος το προϊόν δεν πάει. Έτσι. Και πάντα έχουν την ευθύνη στο δικό μου το μυαλό οι παράγοντες να το λύσουν αυτό το πρόβλημα, και όχι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ζουν το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι μια βαθιά αναγνώριση στο τι παρέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και προς τα πού πάει το πράγμα με τον ίδιο στο τιμόνι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη είδηση για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Φυσικά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, Βάιε, το γεγονός ότι ο μεγαλομέτωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε δημόσια. Δεν είναι λίγο, και δεν το λέω αυτή τη στιγμή ούτε για να ευλογήσω τα δικά σου γένια, ούτε τα δικά του, ούτε κανενός. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία του δημόσια τοποθέτηση, παύλα συνέντευξη, ήταν τουλάχιστον πριν 5-6 χρόνια. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν στον αέρα της Νόβα. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πολύ σημαντικό να βγει και να επικοινωνήσει τις απόψεις του και τις θέσεις του και να απευθυνθεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αρκετό καιρό να το κάνει, και να δώσει και μια κατεύθυνση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ξέχωρα από όσα υπόθηκαν ή όσα έγιναν στο φινάλε του φετινού πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι σήμερα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μια αρχή για το μέλλον, ώστε και εκείνος να είναι πιο επικοινωνιακός, ξέρεις, να είναι πιο κοντά στο κομμάτι αυτού του κόσμου, το οποίο θέλει να ακούει τις απόψεις του, γιατί στο τέλος της ημέρας εκείνος είναι ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, όπως είπε και στη συνέντευξη του που έχει βάλει, συνέντευξη παραχώρησε πιο πριν, έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στον σύλλογο, και όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα χρέος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μάθει, όσοι ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό, πάντα να ρωτάμε. Να μετράμε εκατομμύρια. Όχι, ναι, μετράγαμε εκατομμύρια. Το χρέος, ναι. Πόσο είναι το χρέος, τι γίνεται, έπεσε, πόσες είναι οι οφειλές στην εφορία, πόσα χρωστάει ο Παναθηναϊκός σε ποδοσφαιριστές. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού, το να μιλάμε για αν έχει χρέη ή αν δεν έχει, καταλαβαίνουμε όλοι φυσικά ότι δεν λέει κάτι. Είναι το αυτονόητο σε γενικότερο πλαίσιο. Αλλά σε αυτά που πέρασε ο σύλλογος την τελευταία δεκαετία, είναι και αυτό αρκετά σημαντικό, το ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν χρωστάει πουθενά, είναι μια ομάδα που περιμένει το καινούργιο της γήπεδο να κατασκευαστεί, είναι μια ομάδα που επενδύει στο προπονητικό της κέντρο, και από το Σεπτέμβριο ή τέλος πάντων μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει 6 γήπεδα και πλήρης προπονητικές εγκαταστάσεις, και γενικότερα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία
την τελευταία διετία κάνει βήματα μόνο προς τα μπροστά. Και έτσι θα συνεχίσει, και έτσι μάλλον θα πρέπει να συνεχίσει να πορεύεται. Μεταγραφή δεν μας είπε, θα μας πείσει καμία. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μεταγραφή νομίζω. Να. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, έχουμε ένα μήνα. Έχουμε σήμερα 16 Μαΐου. Μέχρι τις 14 Ιουνίου που είναι η πρώτη προπόνηση στο Κοροπή, ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να έχει συμφωνήσει, να έχει ανακοινώσει, να έχει διαθέσιμους τρεις νέους ποδοσφαιριστές και νομίζω αυτό, αν θες την ταπεινή μου άποψη, είναι και μονόδρομος. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, όταν ο σύλλογος έχει πληγωθεί πάρα πολύ από το κομμάτι της καθυστέρησης στις μεταγραφές και το είδαμε και τον Ιανουάριο, το είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω τουλάχιστον ότι πρέπει να δείξει και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα. Πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει τώρα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όταν με μία πρόκριση θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του μίνιμουμ στους ομίλους του Europa League χωρίς μεταγραφές. Τρεις-τέσσερις, όπως το έθεσε. Νομίζω ποδοσφαιρικά αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός να δείξει μια εμπιστοσύνη στην ομάδα η οποία ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 78 βαθμούς. Όμως αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια τέλεια ομάδα ή... Τα έχει λεμμένα όλα, ναι, προφανώς. Ναι, χρειάζεται. Πάντως, εδώ, ναι. Μέσα στη τοποθέτησή του, είπε κιόλας ότι ο σχεδιασμός έχει αρχίσει από το Γενάρη. Δηλαδή, ναι. Το είπε ξεκάθαρα ότι οι παίχτες έχουν εντοπιστεί από νωρίς. Ναι, θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι, οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην ήρθαν πέρσι το καλοκαίρι ή να μην ήρθαν το Γενάρη του 23 και να ξαναβρεθούν και πάλι στο προσκήνιο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Νίκο μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε με χέρια και με πόδια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.